Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Το βιβλίο είναι το γνωστό. Έκδοσης Ακριβούς της Ορθοδόξου Πίστεως. Ένα κεφάλαιο αυτού του βιβλίου είναι το περί της θείας οικονομίας και περί της διημάς κυδαιμονίας και της ημών σωτηρίας. Και ένα δεύτερο κεφάλαιο είναι περί του τρόπου της συλλήψεως του Θεού Λόγου και της θείας αυτού σαρκώσεως. Αναφέρεται δηλαδή ακριβώς στην θεία ενέργεια της ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας που βρίσκουμε δι' αυτής. Μέχρι εχθές σκεφτόμουν να σας διαβάσω και το αρχαίο και το νέο κείμενο, αλλά λόγω του χρόνου, λόγω ότι είμαστε κουρασμένοι και τα λοιπά, θα σας διαβάσω μόνο την μετάφραση, αν και χάνομαι που δεν διαβάζουμε το κείμενο, διότι η γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού είναι πάρα πολύ πλούσια σε νοήματα. Αλλά παρά αυτά όμως, τώρα που κάναμε το διάλειμμα το σκέφτηκα καλύτερα, να διαβάσουμε μόνο τη μετάφραση. Είναι δύσκολο κείμενο, θεολογικό, δογματικό και θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί γίνεται εξακρίβωσης και σαφής τοποθέτησης της θέσεως της Ορθόδοξης απέναντι στις αιρετικές θέσεις της εποχής εκείνης, που μένουν και μέχρι σήμερα αυτές οι αιρετικές θέσεις. Είναι η θεολογία της σαρκώσεως, η θεολογία της χριστολογίας και της τριαδολογίας. Και θέλω έτσι να δώσετε λίγο προσοχή και αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, να με διακόπτετε να το εξηγώ αν μπορώ. Στα προηγούμενα κεφάλαια, πριν από το κεφάλαιο «Δια τη θείαν οικονομίαν και δια τη φροντίδα του προς εμάς και δια τη σωτηρία μας», περιγράφει την επίθεση που έκανε ο διάβολος στον Παράδεισο εναντίον των πρωτοπλάστων και που τους ανάγκασε να πέσουν στην αμαρτία και ουσιαστικά να επέλθει ο θάνατος στην ανθρώπινη φύση, να εξοριστούν από τον Παράδεισο και να γυρίσουν ουσιαστικά την πλάτη τους στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Όταν λέμε οικονομία, θεία οικονομία και κατ' επέκταση οικονομία της Εκκλησίας, εννοούμε την δωρεά του Θεού προς τους ανθρώπους που δεν μας συμπεριφέρεται ανάλογα με αυτό που μας αξίζει, αλλά οικονομικά μας συμπεριφέρεται, με οικονομία. Δεν μας τιμωρεί που θα μας άξιζε, επειδή συνεχίζουμε να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά μας οικονομεί, μας κάνει χάρες, μας ανέχεται όλα αυτά, όπως και κάνουμε και εμείς οι πνευματικοί, το έχουμε παραξηλώσει το θέμα και όλο οικονομίες κάνουμε εμείς. Οι πνευματικοί πρώτα στον εαυτό μας και μετά κάνουμε και στους άλλους. Δεν πρέπει όμως, γιατί από την οικονομία στην οικονομία έχουμε καταντήσει να κάνουμε οικονομία και στα θέματα της πίστης. Δεν κάνουμε μόνο οικονομία, να πούμε άντε φάει σήμερα, εντάξει Τετάρτη φάει κρέας. Άντε σε οικονομία, έφαγες κρέας, δεν πειράζει, κοινώνησε. Σου κάνουν οικονομία. Στα θέματα της πίστεως κάνουμε. Ενώ λέγει για παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο θέμα του λατινικού βαπτίσματος, που δεν γίνεται βάπτιση αλλά μόνο ράντισμα, δεν χωρεί οικονομία, ούτε οικονομία, εμείς λέμε δεν πειράζει, τους δεχόμαστε τους παπικούς και έτσι μόνο με το παπικό βάπτισμα. Παραβαίνουμε δηλαδή και τους ιερούς κανόνες. Στα θέματα της πίστεως δεν χωράει οικονομία, αδερφοί. Λοιπόν, αφού σας εξήγησα περίπου τι είναι η οικονομία, το κεφάλαιο λοιπόν είναι «Δια την θείαν οικονομία», θα μας μιλήσει, «Δια τη φροντίδα του Θεού προς εμάς και δια τη σωτηρία μας». Και μετά θα έρθει ως αποτέλεσμα αυτής της κίνησης του Θεού, ότι αυτή είναι η κίνηση του Θεού, το ενδιαφέρον του, η φροντίδα του κτλ. Έφεραν στο να ενανθρωπίσει ο Κύριος. Επειδή λοιπόν εξαιτίας της επίθεσης του αρχαικάκου δαίμονος εξυπατήθη ο άνθρωπος και δεν εφύλαξε την εντολή του Δημιουργού
και γυμνώθη από τη χάρη και έβγαλε από επάνω του ως ένδυμα την παρησία προς το Θεό, ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, εκτός ότι είχε να διαφυλάξει την εντολή του Θεού να μην φάει από το δέντρο της γνώσεως το μήλον που λέμε εμείς, από τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, αυτή ήταν η εντολή της νηστείας, η εντολή της εγκράτειας και της νηστείας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν από την επίθεση του πονηρού δαίμονος που ήρθε με τη μορφή του Όφεως έχασε τη χάρη, καταπάτησε την εντολή, έχασε τη χάρη και έβγαλε από πάνω του σαν ρούχο την παρησία. Γιατί είχε παρησία προς τον Θεό, την καλώς νοουμένη. Τι θα πει παρησία? Παρησία θα πει ότι ο άνθρωπος μιλούσε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, μπορούμε να πούμε. Άνεση. Είχε άνεση, μιλούσε με τον Θεό και το χάσε αυτό. Είδατε, το έχω πει πολλές φορές, μετά μόλις έφαγε τον καρπό τον απογορευμένο αισθάθηκε γυμνός και πήγε και κρύφτηκε. Και όταν τον αναζητούσε ο Θεός και τον είπε «Αδάμ, πού είσαι?» του έλεγε. «Κρύβομαι, Κύριε». «Γιατί κρύβεσαι?» «Γιατί είμαι γυμνός». «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» Εδώ πώς το εξηγεί αυτό, ότι έχασε το θάρρος του απέναντι στον Θεό. Σαν έδειμα λοιπόν έβγαλε από πάνω του την παρησία προς τον Θεό και σκέπασε τη γύμνια του με τη σκληρότητα της αθρίας ζωής, διότι αυτό είναι τα φύρα της Σικιάς. Τα φύρα της Σικιάς για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι η σκληρότητα της ζωής, της άθρια ζωής, και ετήληξε τον εαυτό του με την έκρωση, δηλαδή με τη θνητότητα και την υλοφροσύνη της σαρκός, διότι αυτό είναι το ένδυμα των δερμάτων. Το ότι δηλαδή ντύθηκε, έκρυψε τη γύμνια του, πήρε τα φύρα της Σικιάς και έκρυψε τη γύμνια του, όλα αυτά, αυτά απλά αποτελούν την αλλαγή της, της φύσεως του ανθρώπου. Από αθάνατος ο άνθρωπος γίνεται θνητός. Ενδύεται τη θνητότητα. Αυτό το ένδυμα, τα φύλλα και το ένδυμα είναι ότι αρνήθηκε το ένδυμα της αυθαρσίας. Η γυμνότητα δεν ήταν πονηρή, ήταν η αυθαρσία που είχε. Ήταν άφθαρτος ο άνθρωπος. Ήταν άφθαρτος ο άνθρωπος. Και σύμφωνα με τη δικαία κρίση του Θεού, εξορίστε τον παράδεισο και καταδικάστε εις θάνατον και εξουσιάστε από τη φθορά. Δεν έμεινε αδιάφορος όμως, παρόλο που έγινε αυτό, εδώ είναι όλη η αγάπη στην τελειότητά της. Δεν έμεινε αδιάφορος ο εισπλαχνικός Θεός που μας έδωσε την ύπαρξη και μας χάρισε την καλή ύπαρξη, αλλά αφού προηγουμένως με πολλούς τρόπους μας καθοδήγησε ως σαν παιδιά και μας εκάλεσε να επιστρέψουμε, δεν μας άφησε έτσι, δεν φύγατε από τον παράδεισο, γιατί η εξορία πραγματική, πραγματικά δεν μας εξόρισε ο Θεός. Ποιος μας εξόρισε? Έχει η καρέκλα φωτεινούλα, έχει. Δεν μας εξόρισε πραγματικά ο Θεός, μόνοι μας του γυρίσαμε την πλάτη. Εμείς οι άνθρωποι εξοριστήκαμε από αυτοκράτορες, από βασιλιάδες μέσα στον παράδεισο που διαφεντεύαμε τα πάντα, του γυρίσαμε την πλάτη. Εμείς επιλέξαμε την εξορία. Επιλογή το αυτεξουσίο. Αχ, αυτό το αυτεξουσίο, είπε ένας φιλόσοφος. Το μεγαλύτερο λάθος του Θεού είναι που έδωσε το αυτεξουσίο την ελευθερία στον άνθρωπο. Είπε, δεν είναι σωστό βέβαια αυτό, αλλά βλέποντας το κατάντημα της ανθρώπινης φύσης, είπε αυτό το ίμι, το φεφ, αλίμονό μας, που είμαστε ελεύθεροι και επιλέξαμε την ελευθερία, με την ελευθερία μας, την εξορία από το Θεό, και επιλέξαμε το θάνατο από την αθανασία. Φοβερό, φοβερό. Λέγει εδώ. Δεν μας άφησε, αλλά σαν παιδιά μας κάλεσε να επιστρέψουμε, με στεναγμούς δηλαδή και τρόμους. Τέτοια καταλάβαιναν οι Εβραίοι στην παιδική ηλικία που ήταν, στην υπιακή. Με τρόμους, με τον κατακλυσμό. Επιστρέψτε. Και την παρολίγον εξολόδρευση όλο το ανθρωπίνου γένους.
με το ανακάτωμα και το χωρισμό των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ, με τις εμφανίσεις των αγγέλων στα Σόδωμα και στα Γόμορα, με τον εμπρισμό των πόλεων, των Σοδόμων και των Γομόρων, με τις εικονικές εμφανίσεις του Θεού, με τους πολέμους, με τις νίκες, με τα σίτας, με τα σημάδια και τα καταπληκτικά έργα, με τα διάφορα θαύματα, με τον νόμο, με τους προφήτες, που το κήρυγμά τους είχε σκοπό την κατάργηση της αμαρτίας, που με πολλάς διακλαδώσεις υπλώθη και υποδούλωσε τον άνθρωπο και εσόργασε επάνω στη ζωή του όλα τα είδη της κακίας και την επιστροφή του ανθρώπου εις το καλό. Όλα αυτά τα έκανε με ένα σκοπό, να έρθει σε μετάνοια ο λαός του Θεού, να έρθει σε μετάνοια. Επειδή δηλαδή ο θάνατος εισήλθε εις τον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας, ως κάποιο άγριο και ανήμερο θηρίο και αφάνιζε την ανθρώπινη ζωή, έπρεπε αυτός που επρόκειτο να τη λυτρώσει να είναι αναμάρτητος και να μην είναι εξαιτίας της αμαρτίας υπόλογος εις το θάνατον. Γιατί είμαστε υπόλογοι στο θάνατο, γιατί αμαρτήσαμε. Έπρεπε να έρθει ένας αναμάρτητος και να μην είναι υπόλογος εις το θάνατο. Ακόμη δεν έπρεπε να ενισχυθεί και να ανανεωθεί η φύση και να καθοδηγηθεί και να διδαχθεί με έργα τον δρόμο της αρετής, ο οποίος οδηγεί μακριά από τη φθορά και κατευθύνει στην αιώνια ζωή. Η φύση του ανθρώπου μετά την πτώση συμπαρέσυρε τα πάντα, αλλοιώθηκε η ίδια, εκτός ότι ήρθε το φθαρτό στη φύση, η φθαρτότητα, και ότι πέθαινε πια από κάποια στιγμή και μετά ο άνθρωπος, ενώ πριν όχι. Μαζί με τη φύση την ανθρώπινη συμπαρασύρθηκε και όλη η άλλη φύση. Χάλασε ο παράδεισος. Ενώ, όπως είπαμε και άλλοτε, ζούσανε τα αγρίμια, σε εισαγωγικά τα μετέπειτα αγρίμια, ειρηνικά, δεν τρώγανε το ένα το άλλο, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει στη ζούγκλα, το μεγάλο ζώο τρώει το μικρό, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μην σας πω αυτό που λένε άλλοι πατέρες, τα φυτοφάγα τα πάντα και τρώγανε μόνο φυτά και η τροφή τους ήταν μόνο καρπί, όλα τα ζώα, όλα τα ζώα. Ήρθε η αγριότητα, η επιθετικότητα, όλα αυτά και στον άνθρωπο. Αλλοιώθηκε και η φύση και ο άνθρωπος έγινε ως αγρίμι και άρχισε να κατατρώγει ο ένας τον άλλον. Ήρθε ο Κάιν και για πρώτη φορά άνθρωπος φθόνησε άνθρωπο. Δεν υπήρχε φθόνος μέχρι τότε. Φθόνησε άνθρωπος τον άνθρωπο και έγινε φόνος. Ούτε τότε υπήρχε φόνος άλλοτε. Έπιασε μια πέτρα και κοπάνισε τον αδερφό του, γιατί τον φθόνησε και τον σκότωσε. Ήρθε λοιπόν μια μεγάλη τεράστια αλλαγή και έπρεπε να έρθει ο αναμάρτητος να ανανεώσει και τη φύση, να την ξανακάνει καινούργια, να την ξανακάνει πριν από την πτώση όπως ήταν. Τέλος, φανερώνει δι' αυτόν τον άνθρωπο το μέγα πέλαγος της φιλανθρωπίας του. Φανερώνει δηλαδή στον άνθρωπο ο Θεός το μέγα πέλαγος της φιλανθρωπίας του. Διότι ο ίδιος ο Δημιουργός και Κύριος παίρνει επάνω του τον αγώνα χάρη του πλάσματός του και γίνεται με τη ζωή του διδάσκαλος. Και επειδή ο εχθρός παρεπλάνησε τον άνθρωπο με δόλωμα την ελπίδα ότι θα γίνει Θεός, παραπλανάται με το προκάλημα της σαρκός και εκδηλώνεται συγχρόνως η αγαθότητα και η σοφία, η δικαιοσύνη και η δύναμη του Θεού. Εκδηλώνεται η αγαθότητα διότι δεν περιεφρόνησε το αδύνατο πλάσμα του, αλλά το εσπλαχνίστη όταν έπεσε και το άπλωσε το χέρι. Η δικαιοσύνη πάλι διότι όταν νικήθη ο άνθρωπος δεν κινεί άλλον να νικήσει τον τύραννο, ούτε με τη βία αποσπά τον άνθρωπο, αλλά αυτόν που υποδούλωσε κατά των παλιών καιρών ο θάνατος εξαιτίας των αμαρτιών, αυτόν ο αγαθός και δίκαιος Θεός τον έκανε πάλι νικητή και ανέκτησε τον άνθρωπο με το όμοιόν του. Πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο. Εδώ αρχίζει τώρα να μας βάζει στην εικόνα της ενανθρωπίσεως του Χριστού και λέει με τον όμοιον άνθρωπον έρχεται ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο. Δεν έκανε καμιά άλλη επέμβαση βία και να έρθει και να καταλύσει την ελευθερία και όλες τις επιλογές των ανθρώπων, αλλά με έναν ομοιοπαθή άνθρωπο, με έναν ίδιο άνθρωπο όπως είναι όλοι, ήρθε να τον κερδίσει. Πώς?
Η Σοφία, λοιπόν, συνεχίζει. Η Σοφία πάρει να εκδηλώνεται, διότι ευρήκε για τη μεγάλη δυσκολία λύση μεγαλεπρεπιστάτην. Διότι με την ευαρέσκεια του Θεού και Πατρός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, που είναι εις τον κόρπο του Θεού και Πατρός, ομοούσιος με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα, ο προαιώνιος, ο άναρχος που ήταν εν αρχή και που ήταν με το Θεό και Πατέρα και που ήταν Θεός, ο οποίος είχε θεϊκή φύση, αφού έκλεινε τους ουρανούς, αφού κατέβασε τους ουρανούς, έρχεται κάτω εις τη γη. Δηλαδή αφού ταπείνωσε το αταπείνωτον ύψος του, χωρίς να χάσει τη δόξα του, εκδηλώνει εις τους δούλους του επιοίκιαν και μακροθυμίαν ανέκφραστον και ακατάληπτον, διότι αυτό σημαίνει η λέξη κατάβασης. Και ενώ ήταν τέλειος Θεός, γίνεται τέλειος άνθρωπος και πραγματοποιεί το πρωτάκουστον από όλα τα νέα, τη μοναδική καινοτομία κάτω από τον ήλιο, με την οποία φανερώνεται η άπειρος δύναμης του Θεού. Διότι τι μεγαλύτερο υπάρχει από το να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Και ο Λόγος εσαρκώθη, χωρίς να μεταβληθεί η Θεία φύση του. Από το Άγιο Πνεύμα εσαρκώθη και από τη Μαρία την Αγία Αϊπάρθενο και Θεοτόκο. Και ο μόνος φιλάνθρωπος γίνεται μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, χωρίς να συλληφθεί εις την άσπρον μήτρα της Παρθένου από θέλημα ανδρός, ή επιθυμία, ή επαφή με άνδρα, ή απογέννηση που ήταν καρπός ειδονής, αλλά από το Άγιο Πνεύμα και με τον τρόπο της αρχικής δημιουργίας του Αδάμ. Βλέπετε πως ξεκαθαρίζει τα πράγματα ο Άγιος Δαμασκηνός. Τι ήταν, μας λέγει ο Θεός Λόγος, ο εν αρχή Θεός Λόγος, ο οποίος ενανθρώπισε, μας τα βάζει έτσι με μια σειρά, ότι από τη φιλανθρωπία το Θεός εσπλαχνίζει το πλάσμα του, δεν ήρθε να βιαίως να το σώσει, να καταλύσει την ελευθερία του, να τον αρπάξει από την αμαρτία με βίαιο τρόπο, αλλά έπρεπε να σαρκωθεί ο ίδιος ο Θεός, να πορευθεί μαζί με τον άνθρωπο, να δείξει την πορεία προς τον ουρανό πάλι, γιατί έφυγε από τον ουρανό άνθρωπος και έπρεπε ένας άνθρωπος όμοιος με τους ανθρώπους να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στον παράδεισο. Μας λέει εδώ ότι ήρθε και έγινε η δημιουργία αυτού του ανθρώπου, του νέου, από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και της Κυρίας Θεοτόκου. Δεν έγινε από επιθυμία σαρκός, δεν έγινε με τη συνουσία, δεν έγινε με σεξουαλική πράξη, έγινε με ένα μυστήριο πραγματικά, γιατί μυστήριο είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, πρωτάκουστο. Και έγινε, λέει, με τον τρόπο της αρχικής δημιουργίας του Αδάμ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ήδη στην Αγία Γραφή ξέρουμε τρεις τρόπους δημιουργίας του ανθρώπου. Το ανθρώπου, τρεις τρόπους δημιουργίας του ανθρώπου. Είναι εκ του μη όντως η δημιουργία του κόσμου. Αλλά το ανθρώπου δεν είναι εκ του μη όντως από το τίποτα, ας το πω έτσι συμβατικά, αλλά από πυλό. Από πυλό έγινε ο άνθρωπος. Πρώτος τρόπος δημιουργίας, από πυλό. Πάλι με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, με την ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Ο δεύτερος τρόπος είναι από την ίδια τη σάρκα. Η Εύα έγινε από την πλευρά του Αδάμ, από τη σάρκα του Αδάμ έγινε. Και ο τρίτος τρόπος είναι μετά την πτώση, με τη συνουσία. Τρεις τρόποι, ανδρός και γυναίκος, τρεις τρόποι δημιουργίας. Τώρα λένε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος δημιουργίας, με τα γονίδια, με την εξωσωματική. Όχι, ρε παιδιά, εξωσωματική. Με την κλωνοποίηση. Η εξωσωματική χρησιμοποιεί πάλι σπέρμα και οάριο. Άλλο αυτό. Ναι. Δηλαδή με τα ίδια. Αλλά το άλλο, η κλωνοποίηση.
Εγώ την κλωνοποίηση δεν τη θεωρώ καινούργια μέθοδος. Μπορώ να το πω, αν θέλετε, και έτσι η Εύα είναι ένα είδος κλωνοποίησης. Η Εύα. Από την πλευρά του Αδάμ έγινε. Αν ο Θεός επέτρεψε να εμφανιστεί και άλλος τρόπος δημιουργίας, μπορεί να εμφανιστούν άλλοι πέντε τρόποι. Εγώ δεν περιορίζω το Θεό. Απλώς η κλωνοποίηση υπήρχε μέσα στο ο τρόπος αυτής της δημιουργίας, μέσα στο DNA μας, μέσα στο ανθρώπινο και στο θέμα της φύσης υπήρχε. Απλά τώρα εμφανίστηκε. Και βέβαια δεν θέλω να μιλήσω σήμερα, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή η μέθοδος. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Τώρα σιγά σιγά θα δούμε και ρομπότ να κυκλοφορούν στους δρόμους μαζί με τους ανθρώπους. Και ρομπότ ακόμη θα το δούμε. Και θα περιεφανεύεται ο άνθρωπος. Έφτιαξα κι εγώ άνθρωπος όπως έκανε ο Θεός. Έτσι θα λέει. Συνεχίζει. Και κάνει υπακοή στον Πατέρα ο Χριστός. Και κάνει υπακοή στον Πατέρα. Όλα αυτά έχουν παραπομπές στην Αγία Γραφή. Δεν σας λέω όμως, για να μην σας κουράζω, τις παραπομπές. Και κάνει υπακοή στον Πατέρα, θεραπεύοντας την ειδική μας παράβαση με το ανθρώπινο σώμα που επήρε από εμάς. Με το να γίνει εις εμάς τύπος υπακοής, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να απολαύσουμε τη σωτηρία. Χωρίς υπακοή δεν είναι δυνατόν να σωθούμε. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε εδώ και μας έδειξε πώς υπήκουε στο θέρημα του Πατρός. Και όπως εκείνος υπάκουσε μέχρι θανάτου, έκανε υπακοή, έτσι και εμείς χωρίς αυτήν δεν πρόκειται να σωθούμε. Από παρακοή μπήκαμε. Μπράβο παπαδιά, από την παρακοή μας. Χάσαμε, απολέσαμε τον Παράδεισο με την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Θα κερδίσουμε, ας το προσέξουμε αυτό. Και τώρα το τελευταίο και το λίγο. Δια τον τρόπο της σύλληψεως του Λόγου και της Θείας Αρκώσεώς του. Με ποιο τρόπο έγινε η σύλληψη? Απεστάλλει δηλαδή άγγελος Κυρίου προς την Αγία Παρθένων, η οποία κατήγεται από τη φυλή του Δαβίδ, πρόδειλον γάρ ως εξιούδα ανατέταρκεν ο Κύριος ημών, εξής φυλής ουδής προσέσχηκε το θυσιαστηρίο. Δηλαδή από τον Ιούδα, από τη φυλή του Ιούδα, λέει φιλόλογος, εξής φυλής, από τη φυλή του Ιούδα, εξής ουδής προσέσχηκε το θυσιαστηρίο. Τι θα πει αυτονική, προσέσχηκε? Προσέσχηκε. Δεν προϋπήρξε το θυσιαστηρίο. Παρακαλώ, ας συνεχίσουμε. Λέει και άλλωστε και εδώ, δια το οποίο θα ομιλήσουμε ακριβέστερα κατόπιν. Και έλεγεν εις αυτήν φέροντας τον ευχάριστο νέο ο Αρχάγγελος στην Παναγία. Τι έλεγε? Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αυτή δε εταράχθη με τα λόγια αυτά και λέγει εις αυτήν ο Άγγελος, μη φοβού Μαριά, έβρες γαρ χάριν παρά το Κυρίο και τέξιον και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Δι' αυτό και το όνομα Ιησούς ερμηνεύεται σωτήρ. Ενώ όμως αυτή εξέφραζε τη μεγάλη απορία της, πώς έστεμι τούτο επί άνδρα ού γινώσκω, πώς θα μείνω έγκυος αφού δεν έχω πάει με άνδρα. Επαναλαμβάνει σε αυτήν ο Άγγελος, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσει, διό και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Αυτή τότε είπε σε αυτόν, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Τι λέγει? Ναι, 7.14 το προς Εβραίος. Έχει μετάφραση? Ναι, διότι είναι ολοφάνερο ότι ο Κύριος ημών ανέτειλε σαν ήλιος και προήλθε από την φυλή Ιούδα, προς την οποία φυλή τίποτε ιεροσύνης δεν είχε να μιλήσει ο Μωυσής. Α, από τη φυλή του Ιούδα δεν προήλθε κανείς ιερής, δεν προϋπήρχε. Δεν υπήρχε από την φυλή του Ιούδα άλλος ιερέας. Μπράβο, δεν προσήλθε και δεν... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή δεν έχουμε ιερατική κληρονομιά. Θυσιαστήριο ήταν την ιεροσύνη. Ακριβώς.
το θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα ουσιαστικά. Ναι. Δεν έχουμε άλλον ιερέα από αυτή τη φυλή. Ο μόνος ιερεύς της φυλής αυτής είναι ο Ιησούς. Ο Μέγας Αρχιερεύς. Λοιπόν, κοίτας τι γίνεται αν έχεις, αν έχεις ίντερνετ. Θέλεις το ίδιο. Ναι, ναι. Δευτέρης, ναι. Έφυγε στο ίδιο. Ναι, ναι, ωραία. Και δικό μου είναι, του Δευτέρη. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τη στιγμή λοιπόν που είπε έτσι ο Άγγελος, η Παναγία είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Λοιπόν, μετά τη συγκατάθεση της Αγίας Παρθένου ήρθεν εις αυτήν πνεύμα Άγιον, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου που είπε ο Άγγελος. Αυτό το ξέρουμε εμείς. Ότι μόλις είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου», τότε έμεινε έγκυος. Δηλαδή υπακοή. Όχι πριν. Όχι απλά υπακοή. Αλλά ο Θεός σεβάστηκε τον άνθρωπο. Αν δεν έλεγε «Συμφωνώ», αν δεν έχει συνέλυση η Παναγία, αν δεν έδειχνε, δεν θα έμεινε έγκυος. Σέβεται ο Θεός τον άνθρωπο. Εμείς βέβαια το ξέρουμε αυτό, αλλά αυτό είναι λόγος του Χριστού, του Αγίου Δαμασκηνού. Αυτός διετύπωσε, το ξεκαθάρισε και σήμερα το έχουμε εμείς. Λοιπόν, ήρθεν σε αυτήν πνεύμα Άγιον, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, μετά τη συγκατάθεση της Αγίας Παρθένου, που είπε ο Άγγελος, εξαγνίζοντας την και χορηγώντας εις αυτήν τη δύναμη να δεχθεί το Θεό λόγον και συγχρόνως τη δύναμη να το γεννήσει. Χρειαζόταν ειδική δύναμη να έχει η Παναγία να δεχθεί το Θεό λόγον και να τον γεννήσει. Και τότε έπεσε επάνω της ως σαν σκιά η ενυπόστατος σοφία και δύναμης του υψίστου Θεού, ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με τον Πατέρα, ο σαν θείος σπόρος, και δημιούργησε δια τον εαυτό του σάρκα με ψυχή, λογική και νοερά. Ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος που είχε σώμα και ψυχή. Την πιο εκλεκτή εκπροσώπηση του γένους μας. Όχι σπερματικός. Σπερματικός είναι ο τρόπος δημιουργίας των ανθρώπων μετά από τους πρωτοπλάστους, όπως είπαμε. Με τη συνουσία. Όχι σπερματικός, αλλά δημιουργικός. Δημιουργικός είναι ο τρόπος της αρχικής δημιουργίας του Αδάμ. Έτσι. Το επαναλαμβάνω. Και τότε, αφού είπε η Παναγία «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», και τότε έπεσε επάνω της, προσέξτε το λίγο αυτό, ο σαν σκιά, η ενυπόστατος σοφία και δύναμης του υψίστου Θεού, ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με τον Πατέρα, ο σαν θείος σπόρος, και δημιούργησε δια τον εαυτό του σάρκα με ψυχή λογική και νοερά. Την πιο εκλεκτή εκπροσώπηση του γένους μας. Όχι σπερματικός αλλά δημιουργικός, με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το αυτό, δεν το ξέρετε. Τώρα θα σας το πω. Αν το ξέρετε από τον Άγιο Δαμασκηνό το ξέρετε. Όχι δημιουργικός, με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να σχηματίζεται το σώμα του με τη τμηματική συμπλήρωση. Εμείς ξέρουμε ότι αν το έχουμε το έμβριο στην κοιλιά η γυναίκα, στην αρχή είναι κάπως, είναι κύτταρα, μετά ενώνονται, μετά έρχεται η καρδιά, μετά τα άκρα δημιουργούνται, μετά έρχονται τα μάτια, μετά η μύτη και συνεχίζει και ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος. Εδώ όχι όμως, στο Χριστό όχι αυτό, στο Χριστό όχι αυτό, χωρίς να σχηματίζεται το σώμα του με τη τμηματική συμπλήρωση, αλλά έγινε τέλειον με μιας. Επειδή έγιναν ο ίδιος ο λόγος του Θεού, η αληθινή ύπαρξη δια της σάρκαν. Επειδή δηλαδή δια της σάρκα έγινε ο λόγος του Θεού. Διότι δεν ενώθη ο λόγος του Θεού με σάρκα που προϋπήρχε μόνη της. Αλλά αφού κατοίκησε μέσα στη μήτρα της Αγίας Παρθένου, δημιούργησε με ανέκφραστο τρόπο μέσα στην ειδική του προσωπική υπόσταση από τα αγνά αίματα της Αϊπαρθένου σάρκα με ψυχή λογικά και νοερά, παίρνοντας ό,τι εκλεκτόν από το ανθρώπινο γένος, με το να γίνει ο ίδιος ο λόγος αληθινή ύπαρξης δια της σάρκα. Επομένως, να γιατί έγινε ολόκληρος και όχι τμηματικά, είναι συγχρόνως ανθρωπίνη σάρκα και σάρκα του Θεού λόγου και σάρκα έμψυχη,
λογικά και νοερά. Δι' αυτό δεν λέγουμε ότι είναι άνθρωπος που έγινε Θεός, αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος. Διότι ενώ ήταν κατά τη φύση τέλειος Θεός, ήταν τέλειος Θεός. Έγινε ο ίδιος τέλειος άνθρωπος κατά τη φύση, χωρίς να μεταβληθεί ως προς τη φύση και χωρίς να κάνει φανταστικό το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, αλλά με τον ενωθή καθ' υπόσταση, χωρίς σύγχυση και χωρίς μεταβολή και χωρίς διαίρεση με τη σάρκα που επήρε από την Αγία Παρθένο, η οποία σάρκα είχε ψυχή λογικά και νοερά και είχε αποκτήσει την ύπαρξή της στο πρόσωπό του, χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση εις ανθρωπίνη φύση, ούτε την ανθρωπίνη του φύση εις θεία φύση, και χωρίς να δημιουργήσει μια σύνθετο φύση αποτελωμένη από τη θεία του φύση και την ανθρωπίνη φύση που επήρε. Δύσκολο, αλλά αυτή είναι η πίστη μας. Σας το ξαναδιαβάζω. Το τελείωσε, δεν έχω άλλο να σας διαβάσω, θα σας το εξηγήσω, αλλά σας το ξαναδιαβάζω λίγο. Σας το διαβάζω λίγο. Προσέξτε το λίγο. Αλλά αφού κατοίκησε μέσα στη μύτρα της Αγίας Παρθένου, δημιούργησε με ανέκφραστο τρόπο μέσα στη δική του προσωπική υπόσταση ο Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δημιούργησε μέσα στην υπόστασή του, με ανέκφραστο τρόπο, από τα αγνά αίματα της Αγίας Παρθένου, σάρκα, με ψυχή, λογική και νοερά, παίρνοντας ό,τι εκλεκτό από το ανθρώπινο γένος, με το να γίνει ο ίδιος ο λόγος αληθινή ύπαρξη δια της σάρκα. Γι' αυτό δεν έχουμε μεταβολή σταδιακή να γίνει τέλειος άνθρωπος. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτό το τέλειο σώμα ήρθε και κατοίκησε μέσα, μάλλον δημιουργήθηκε ο Θεός ο τέλειος, δημιούργησε ένα τέλειο σώμα. Όχι τμηματικά, αλλά ολοκληρωτικά. Και κατοίκησε εκεί, σε αυτό, και ενώθηκε με αυτό. Όμως η ένωση αυτή, γιατί αν είχαμε μερική τελείωση του σώματος, θα έπρεπε μερικώς να τελειώνεται και ως Θεός. Καταλάβατε, γιατί είναι τέλειο το ένα και τέλειο το άλλο. Δεν μπορεί να είναι τέλειος Θεός και ατελές σώμα και να μεγαλώνει λίγο-λίγο και να συμπληρώνεται το σώμα, θα έπρεπε και να ακολουθεί σε αυτή τη συμπλήρωση και ο Θεός. Αλλά επειδή είναι τέλειος Θεός, ένα τέλειο σώμα ολοκληρωμένο έκανε, όχι τμηματικός Θεός, όχι λίγο Θεός και λίγο-λίγο αύξανε σαν Θεός. Αυτή είναι η έννοια. Λοιπόν, δημιούργησε λοιπόν με ανέκφραστο τρόπο μέσα από την ειδική του προσωπική υπόσταση. Υπόσταση. Υπόσταση υπάρχει. Υπάρχει ως Θεός τέλειος. Άμπρο. Και δημιουργεί από τα αίματα της Παναγίας, από τα πιο αγνό ανθρώπινο σώμα της Παρθένου, δημιουργεί ένα τέλειο σώμα με το οποίο συγκοινωνεί και κατοικεί μέσα σε αυτό ο Θεός. Περιμένει να έρθει η ώρα να γεννηθεί. Δεν και ακριβώς περιμένει να έρθει η ώρα να γεννηθεί, να γεννηθεί, αλλά δεν είναι... Πρόσεξε. Δεν έχουμε μια εγκυμοσύνη 9 μηνών. Όχι. Αλλά δεν έχουμε μια εγκυμοσύνη 9 μηνών. Έχουμε έναν ολόκληρο άνθρωπο που μεγαλώνει. Για να το καταλάβουμε το έκανε. Αυτό έτσι. Ναι, να μην... Έχουμε έναν ολόκληρο άνθρωπο που αυξάνει όπως και όταν ήταν παιδάκι, αύξησε και έγινε κοτσαμάν άντρας. Προσέξτε το. Και με τους μεγάλους όταν ήταν 12 χρονών μέσα στον ναό. Είχε αυτό. Είχε την τελειότητα του θείου μέσα του από μικρό παιδάκι και όταν έγινε 12ετής που το βούλωσαν όλοι οι σοφοί γιατί δεν μπορούσαν να τον αντισταθούν, έτσι το κοιτούσαν, και όταν έγινε 33 χρονών και σταυρώθηκε ο ίδιος. Και μέσα από την κοιλιά μικρούλης ολόκληρος Χριστός, χωρίς με χέρια, με πόδια, με μαλλιά, με ό,τι ήταν, μικρός τέλειος άνθρωπος, μικρός, που αύξανε στην ηλικία. Η ηλικία αύξανε. Ήταν μιας ημέρας, δύο ημερών, ενός μηνός, πέντε μηνών, εννέα μηνών, 33 χρονών. Όχι και εγκεφαλικά όμως και ενώ. Όχι εγκεφαλικά, όχι, ήταν ολόκληρος άνθρωπος. Ο εγκέφαλός του από μικρός γινόταν μεγάλος, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η φώτιση του Θεού δεν εξαρτάται από το πόσο έξυπνος είναι ο άνθρωπος, γιατί αν το κάνουμε έτσι, τότε ο αμόρφωτος Άγιος Αντώνιος δεν θα ήταν Άγιος. Ή ο Άγιος Σπυρίδων δεν θα ήταν Άγιος. Λοιπόν. Αυτό δεν ήταν 9 μήνες με το πρώτο 9 μήνες έγκυος,
Λοιπόν, γιατί, ναι, λοιπόν, συνεχίζω. Επομένως, είναι συγχρόνος, και τελειώνουμε, είναι συγχρόνος, ανθρωπίνη σάρκα και σάρκα του Θεού Λόγου και σάρκα έψυχη, λογική και νοερά. Δι' αυτό δεν λέγουμε ότι είναι άνθρωπος που έγινε Θεός, αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος, διότι ενώ ήταν κατά τη φύση τέλειος Θεός, έγινε ο ίδιος τέλειος άνθρωπος κατά τη φύση, χωρίς να μεταβληθεί ως προς τη φύση και χωρίς να κάνει φανταστικό το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, αλλά με το να ενωθεί καθ' υπόσταση, χωρίς σύγχυση και χωρίς μεταβολή και χωρίς διαίρεση με τη σάρκα που επήρε από την Αγία Παρθένο, δεν λέμε έχουμε έναν τέλειο θεάνθρωπο κατά σύγχυση, ενωμένο έχουμε έναν τέλειο Θεό και έναν τέλειο άνθρωπο, ενωμένο, αδιαίρετη, δύο φύσεις. Αλλά δύο φύσεις. Δύο φύσεις. Λοιπόν, η οποία σάρκα είχε χωρίς σύγχυση, χωρίς μεταβολή, χωρίς διαίρεση, δύο φύσεις, μία υπόσταση. Ένας άνθρωπος. Δύο φύσεις, μία υπόσταση. Η οποία σάρκα είχε ψυχή λογική και νοερά και είχε αποκτήσει την ύπαρξή της στο πρόσωπό του, χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση σε ανθρωπίνη φύση, ούτε την ανθρωπίνη του φύση σε θεία φύση, και χωρίς να δημιουργήσει μία σύνθετον φύση αποτυλωμένη από τη θεία του φύση και την ανθρωπίνη φύση που επήρε. Αυτό όσο μπορούσα σας το ανέλησα με τις φτωχές μου γνώσεις, όσο μπορούσα σας το ανέλησα για να καταλάβετε πραγματικά τι δώρο μας έκανε ο Θεός σε εμάς τους αμαρτωλούς, να γίνει αυτό το μυστήριο, γιατί πώς να διατυπωθεί αλλιώς το μυστήριο της ενανθρωπίσεως με λόγια ανθρώπινα και με λέξεις που γράφονται, πώς να το διατυπώσει και ο Άγιος. Γι' αυτό χρωστούμε πολύ στους αρχαίους Έλληνες, πολλά, πάρα πολλά, οι οποίοι φωτίστηκαν από το Θεό και ανέπτυξαν τη φιλοσοφική γλώσσα, την οποία δανείστηκαν οι Άγιοι Πατέρες μας, για να μπορέσουν να διατυπώσουν το λόγο, το δόγμα της ενανθρωπίσεως και όλα τα άλλα δόγματα. Τι ωραία που τα έχει βάλει ο Θεός τα πράγματα, τα έχει τοποθετήσει, και τι, να πω και αυτό, τι ωραία όμορφα λόγια είναι αυτά που μπορούν να γίνουν απλές φράσεις για τα παιδάκια μας του δημοτικού και του γυμνασίου, και να αρχίσει να τα διδάσκει αυτά ο κάθε δάσκαλος την πατερική διδασκαλία. Πιστεύω όταν θα τελειώσουμε αυτή τη σειρά των μαθημάτων, τι πιστεύουν για την ενανθρώπιση του Χριστού οι πατέρες, θα λέμε πόσο κρίμα είναι που δεν τα διδαχτήκαμε αυτά ποτέ. Γιατί μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν μπόρεσαν άλλοι να μας τα διδάξουν αυτά παρά μόνο οι πατέρες. Γι' αυτό σας λέω, διαβάστε. Και επειδή είναι λίγο δύσκολα αυτά, θα προσπαθώ εγώ με την αδυναμία μου κτλ. Να σας τα μεταδώσω κατά κάποιο τρόπο. Παραπάνω δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα αναλύσω. Τώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά, κάντε την, και δεν ξέρω αν μπορέσω να σας την απαντήσω, αλλά κάντε την. Ευχαριστώ. Αν έχετε. Τώρα μπορεί να είναι λίγο περισσότερο που δημιουργήθηκε λίγο μέσα μου. Μιλάει κάποιος τώρα και με ενοχλείτε. Τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Για ποιο λόγο τότε δεν υπήρχε άλλος τρόπος, εμφανίστηκε ο Άγγελος και είπε να πάρουν το παιδί και να φύγουν στην Αίγυπτο για να μην το σκοτώσουν. Σαν τέλειος Θεός δεν μπορούσε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μην τον βρουν. Α, τώρα εσύ πας σε άλλο χώρο, πας τώρα. Δεν έπρεπε να σταυρωθεί. Ναι, τότε θα λέμε γιατί έπρεπε να σταυρωθεί, γιατί έπρεπε να μαστιγωθεί, σαν Θεός δεν μπορούσε με άλλον τρόπο κτλ. Δεν μπορούσε να βρει το ξενοδοχείο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, τρόπο να διδάξει στους ανθρώπους την πορεία της ζωής, τη δυσκολία της ζωής, αυτό δεν. Παρακαλώ, η φυγή στην Αίγυπτο, όπως και οι πειρασμοί και οι λογισμοί που είχε ο Ιωσήφ για την εγκυμοσύνη της Παναγίας, είναι ένα μεγάλο θέμα, άλλο μάθημα, άλλο κήρυγμα. Η φυγή στην Αίγυπτο δηλώνει
δηλώνει πόσο εμείς σαν άνθρωποι πρέπει να, είναι παρτερική θέση αυτή που σας λέω, να προσέχουμε τον Χριστό μας, να τον φροντίζουμε. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε και σαν παιδί εμπιστεύθηκε τον άνθρωπο. Η Παναγία και ο Ιωσήφ είχαν την κεδαιμονία του. Αυτοί θα φρόντιζαν να μας τον παραδώσουν τον Χριστό. Όπως αυτοί φρόντιζαν να μας τον παραδώσουν τον Χριστό, έτσι εμείς να φροντίζουμε σε κάθε εποχή να τον παραδώσουμε τον Χριστό ζωντανό στις επόμενες γενιές. Είναι νυχτική θεώρηση. Έχει και άλλες ερμηνείες όμως, αλλά μία ερμηνεία που μου έχει τώρα έτσι εντυπωθεί πολύ ζωντανή είναι αυτήν. Ότι δηλαδή όπως με τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία μου χλιάζει αν την αφήσω δύο μέρες και δεν την καταλύσω. Πρέπει να την φροντίζω. Αν μέσα στο Άγιο Ποτήριο αφήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού μία μέρα και δεν το καταλύσω, δεν το φροντίζω, μου χρειάζεται. Θέλει από μένα να το προσέξω. Θα πούμε σαν Θεός, σαν που είναι εκεί μέσα, σαν σώμα και αίμα Χριστού. Δεν θα μπορούσε να μην μου χρειάζεται. Θα μπορούσε. Αλλά τα αφήνει σε μένα. Εγώ να το φροντίζω. Με την ίδια έννοια και η φυγή στην Αίγυπτο. Με την ίδια έννοια. Άλλη ερώτηση. Η Νίκη. Αυτό το όλος είναι της κάθε σαν ουδός ο Σαντήρας, η κατάσταση. Αυτό είναι που το είπε εδώ. Είναι αυτό που το είπε εδώ. Έγινε άνθρωπος χωρίς να χάσει τη Θεία Φύση. Το κατέβασε τον ουρανό, κατέβηκε από τον ουρανό, έμεινε Θεός. Αλλά και που ήταν εδώ ήταν και πάνω. Γιατί είναι πανταχού παρόν, Νίκη. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Ορίστε. Πάτε τώρα πάμε σε... στην αρχή ας πούμε της εξελίξεως και επί τη ευκαιρία με αυτόν τον Μιχαηλίδη που έγινε ολόκληρη φασαρία κλπ. Και λένε ότι η έξι αυτή και αυτή η τάση του ανθρώπου ας πούμε διαφορετική είναι φυσιολογική, λέει, διότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι συνέπεια της πλάσεως, αυτό είναι συνέπεια της εκτόσεως. Συνεπώς δεν μπορούν να υποστηρίζουν... Για την ομοφιλοφιλία λες. Ναι. Είπαμε χθες, Τάσο, δεν ήσουν χθες το μάθημα. Είπαμε χθες ότι διαβάσαμε ένα κείμενο, ένα ψήφισμα της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης για την ομοφιλοφιλία, για το νόμο της συμβιώσεως. Εγώ αναφέρομαι στο ότι κατά πόσο δηλαδή... Καταλαβαίνω. Να πω. Κοσμικό δηλαδή. Να πω. Είναι αποτέλεσμα της πεπτοκίας φύσης του ανθρώπου, όχι της δημιουργίας. Δεν είναι η φύση της δημιουργίας. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ο Θεός τα έκανε όλα λίαν καλώς. Ναι. Φυσικά και όχι ανώμαλα. Γιατί λέει ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και έχει αυτά. Μα δεν είναι αυτά. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν γονιδιακές επιπτώσεις από την αμαρτία των ανθρώπων και λέμε, είπαμε χθες, έλεγε ένας καθηγητής, ο Θεός συγχωρεί η φύση όμως όχι. Ο Θεός συγχωρεί γιατί εσύ είσαι ναρκωμανής και επειδή είσαι έγκυος πας και καταναλώνεις αλκοόλ και κουβαλάς το AIDS για παράδειγμα. Ο Θεός μπορεί να σε συγχωρέσει αν είσαι αμαρτωλός. Η φύση όμως θα διενυστεί το κακό και στα παιδιά σου θα χτυπήσει αυτό το πράγμα και μπορεί αυτό το παιδί σου να έχει μια διαστροφή αργότερα. Το λέω τώρα με ένα συμβατικό παράδειγμα. Ακριβώς. Άλλος. Όμως. Α, όμως έχουμε, όμως. Στις τελετές μέρες λέει ότι η φύση συμπάσχει και συναγωνιά και περιμένει τους ιούς της υιοθεσίας ναι. για να αποκαταστήσουν τη φύση. Ναι. Μετά την τόση δηλαδή υπάρχουν οι συνέπειες, έρχονται οι ιοί της υιοθεσίας. Στον παράδεισο θα να αποκαταστήσουν τη φύση. Στον παράδεισο. Και λέει και στην Αποκάλυψη ότι θα υπάρχει το παιδί με το λιοντάρι, όπως είπατε στην αρχή. Και ασπίδα δεν θα πειράζει τον άνθρωπο. Στον παράδεισο, γιατί παράδεισος θα είναι, είτε είναι, θα είναι εδώ είτε θα είναι μετά την κρίση, δεν θα υπάρχουν ασθένειες. Ας πούμε στον παράδεισο, που δεν υπάρχει ανάγκη τροφής, γάμου κτλ. Δεν υπάρχουν ασθένειες, δεν υπάρχει γύρας, δεν υπάρχει θάνατος, έτσι. Αυτή είναι η αποκατάσταση, δηλαδή της άφθαρτης πάλι κατάστασης. Της άφθαρτης κατάστασης που υπήρχε πριν. Άκουσα ένα πολύ ωραίο κήρυγμα από έναν πατέρα εχθές στο ίντερνετ που μιλούσε και έλεγε ότι η ζωή μας αυτή, η ζωή του ανθρώπου, η σωματική ζωή είναι πολύ περιορισμένη. 50, 60, 70, 80, 100 το σώμα θα ζήσει.
αυτό που θα είναι αιώνιο. Δηλαδή ότι εγώ τώρα σκέφτομαι αυτός που σας μιλάει τώρα και που ό,τι αισθάνομαι μέσα μου και ό,τι βιώνω θα υπάρχει, θα συνεχιστεί μετά το θάνατο. Δεν θα πάψει. Απλά δεν θα με πονάει το στομάχι, δεν θα με πρίζεται το σκότι, δεν θα έχω λογισμούς και θα βαραίνει το κεφάλι μου και θα έχω πονοκέφαλο να πάρω αλγκοφρένα να μου περάσει ή ντεπών. Δεν θα έχω τέτοιες ανάγκες, δεν θα έχω δυσκολιότητα, δεν θα έχω ζάχαρα, τίποτα δεν θα έχω εκεί. Αλλά θα έχω όμως τον Παπα-Νικόλα, αυτόν τον Παπα-Νικόλα που έχω και εδώ θα είναι εκεί. Δεν θα έχει όμως αγωνίες, δεν θα έχει άχη, αν πετύχει. Αν πετύχει σωτηρία. Δεν αξίζει, τα πάντα αξίζει να κάνουμε για να πετύχουμε αυτή τη σωτηρία. Και τα πάντα. Τα πάντα. Δεν είναι λόγια δικά μου αυτά. Είναι της πίστης μας των Αγίων Πατέρων.